Ευτυχισμένους. Λοιπόν, συναδελφοί μας, όπως είπες, Μπάμπης Παπαναγιώτου, Φόφη Γιωτάκη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Κρύο πολύ έξω. Κρύο. Μα του κάνει και εσύ το έξω τον παγάνι. Φοφή, μισό λεπτό. Τι θε να κάνει, Δεκέμβριο είναι. Έλα, δεν σωστό και αυτό. Αλλά είχαμε μέρες... μάθει σε άλλε θερμοκρασίε. Καλομάθαμε, αλλά χειμώνα είναι. Εντάξει. 13 μέρε για τα Χριστούγεννα. Τώρα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε το φορολογικό, έχουμε του servicers, έχουμε τον Ερντογάν και βέβαια έχουμε την οπαδική βία. Έχουμε τον αστυνομικό, ο οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και την επικείμενη σύσκεψη σε λίγη ώρα. Να ξεκινήσουμε από τι? Να ξεκινήσουμε από τον τραυματισμό. Από τον τραυματισμό. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, Μπάμπη. Καταρχήν, το ρεπορτάζ. Στη σύσκεψη που θα γίνει 11 ώρα στο Μαξίμου, από ό,τι μαθαίνω, στο τραπέζι είναι όλες οι αποφάσεις. Εννοείς και για τον... Τι εννοείς? Εννοώ από διακοπή πρωταθλημάτων μέχρι να αναλάβουν η ΠΑΕ τη φύλαξη των γηπέδων. Και εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και ένα πράγμα αρκετά λογικό, υπό την εξής έννοια. Η ΠΑΕ είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πόσες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα φυλάσσονται από την ελληνική αστυνομία? Καμία. Mm-hmm. Όλες έχουν τον δικό τους security. Με την διαλογή βέβαια εκεί μέσα. Όμως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 10.000 κόσμος. Το λέω στην υπερβολή. Ναι, φαντάζομαι αυτό που λέει ο Φίλος ότι είναι πολίτες αυτοί. Δηλαδή είναι πολίτες αυτής της χώρας. Προφανώς. Δηλαδή θα μαζευτούν 10.000, 15.000. Προφανώς. Δεν μαζεύονται. Μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνο. Από ένα μαγαζί με παιχνίδια σε ένα πολυκατάστημα. Και εκεί πάει κόσμος. Δεν είναι 10.000 βέβαια, έτσι. Τώρα, στην ουσία, από ό,τι έμαθα, δύο πράγματα. Οι 400 έχουν αφαιθεί ήδη ελεύθεροι και έχουν παραμείνει 25-24, αυτοί που ήταν και σε σημασμένοι, έτσι. Έχει μια σημασία αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν βρεθεί ευρήματα από τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτοί που ήταν μέσα, που ξαναμπήκαν μάλλον μέσα, είχαν και εκτοξευτήρα για την φωτοβολίδα. Συν του ότι βρεθήκαν αυτά τα ρούχα, τα παπούτσια κτλ. Τα οποία τα είχαν αλλάξει προκειμένου να μην ανοιχθευτούν. Πυρίτιδα κτλ. Αν θέλουμε μία πρώτη έτσι καταλεκτική κουβέντα, είναι ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι μετά τον Καμπανό και το Κουτσουρί, και όχι μόνο. Και επίσης, εμένα μου έκανε αλγινή εντύπωση η ανακοίνωση του μιας ερασιτεχνικής διοίκησης συλλόγου, η οποία έκανε λόγο για τακτικές αντιπίνων τύπου Ναζί. Όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, ήταν υποχρέωση της αστυνομίας να κρατήσει τον κόσμο, γιατί ήξερε ότι μέσα σε αυτούς ήταν οι ένοχοι. Ή ο ένοχος. Μιλάς τώρα για τις αντιδράσεις, έτσι, ναι, που είχαν χθες οι γονείς των προσφυγών. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Όσο και αν δεν είναι ευχάριστο, εντάξει, γιατί ήταν πολλά παιδιά, φανώς, τα οποία δεν είχαν μία εμπλοκή, όφιλε να στεγανοποιήσει το χώρο προκειμένου να γίνει έρευνα και να καταλήξει κάπου. Ενδεικτικό πάντως του σοκ που έχουν υποστεί οι ίδιοι αστυνομικοί από τον τραυματισμό του συναδέλφου του είναι το ηχητικό. Έτσι. Πριν να ακούσουμε την Φόφη, πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Εισέρχονται Παπαδιαμάντη, κάνω κίνηση προς πίσω. Λύθη, Αποστόλη, λύθη. Πες μου λίγο για τον συνάδελφο. Έχουμε κάνει το τουρνικέ. Το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ. Έχει παραστεί, έχουμε πάθει πρώτες βοήθειες. Έχει χαθεί αρκετά, αναγνωρίζεται. Γι' αυτό και να συντομεύει ο σταθμός. Έχει κανονικά εσείς ο συνάδελφος, Αποστόλη. Όταν έρθει 5.41, επαναλαμβάνει το κέντρο. Κίνησε κανονικά τις δυνάμεις, τις 2, 5.41 και 5.35. Βάλε μέσα τα άτομα και θα παραμείνει δύο εξόδους με τις δημιουργίες. Δεν θα έρθει κανείς από το γήπεδο αν δεν λάβεις εντολή. Το έλαβες και από Σικελιανού και από Αγία Άνης. Είμαστε κατανοητοί. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Όσα μας ενημερώνει ότι σε ένα θα είναι εκεί. Αυτό μας ενημερώνουν. Αυτές είναι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών. Ταυτόχρονα δέχονταν βολές, έτσι, και προσπαθούσαν να σώσουν και τον συνάδελφό τους, όπου εκείνοι τον κράτησαν με αυτό το τουρνικέ που αναφέρουν. Να σας πω κάτι, συγγνώμη, Προφή. Το μάθα πρωί σήμερα. Το παιδί αυτό, αν ζήσει,
ο αστυνομικός που μακάρι να ζήσει. Μακάρι, μακάρι. Θα τον έχει σώσει ένας συνάδελφός του, ο οποίος εκτός από το τουρνικέ, το διπλό που έκανε, το οποίο είναι αιμόστασης ειδική, έβαλε το δάχτυλό του μέσα, έβγαλε ένα κομμάτι από την φωτοβολίδα και πίεσε, έτσι, θέλω να το πω για να δούμε λίγο την πραγματικότητα, γιατί μιλάμε γενικά και αόριστα. Υπάρχουν τραγικές στιγμές σε όλο αυτό το παρόν το οποίο αυτός ο άνθρωπος έχει κάπου, έχει μάνα, πατέρα, ενδεχομένως να έχει παιδιά, δεν έχει γυναίκα, δεν έχει παιδιά. Θεία, θείους, όμως βγήκαν έχει, όλοι. Έχει οικογένεια. Και είναι, έχει και αυτός γονείς, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Ένας νέος άνθρωπος, που και νέος και μεγαλύτερος άνθρωπος. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα θα γίνει η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε και το καλοκαίρι. Προφανώς ο Πρωθυπουργός έρχεται από την Ολλανδία, όχι για να πιει καφέ με τους συνεργάτες του σήμερα το πρωί, αλλά για να πάρει αποφάσεις. Να θυμίσω όμως ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν και το περασμένο καλοκαίρι. Το θέμα δεν είναι οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται με προληπτικό τρόπο. Όχι ερχόμαστε κατόπιν εορτής και παίρνουμε μέτρα και παίρνουμε και φοβερές και μεγάλες αποφάσεις χωρίς αντίκρισμα. Γιατί αυτό δυστυχώς βλέπουμε και μιλάμε για εγκληματικές πράξεις και για εγκληματίες οι οποίοι δεν τιμωρούνται. Θα πρέπει οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Και όταν λέμε ασφαλείς, είναι και οι πολίτες, οι φύλαθλοι που πηγαίνουν στα γήπεδα, ολόκληρες οικογένειες, γονείς με τα παιδιά τους, νέοι άνθρωποι. Κατά βάση είναι νέοι άνθρωποι που πηγαίνουν στα γήπεδα και όχι μόνο. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Βλέπουμε απλώς θλιβερές εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ο Μπάμπης, ότι ένας συνάδελφος του νεαρού ανθρώπου τον έσωσε στην πραγματικότητα και μακάρι να εξελιχθεί καλά η υγεία του. Αυτό δείχνει έτσι μια συναδελφική αλληλεγγύη και ότι δεν υπάρχει μόνο η κακή πλευρά στη ζωή μας. Υπάρχει και η καλή πλευρά και υπάρχει μέσα στον επαγγελματισμό των ανθρώπων, στον επαγγελματισμό των αστυνομικών. Έχουμε δει και άθλιες εικόνες από την πλευρά αστυνομικών άλλες φορές, έτσι. Δεν είναι η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Προφανώς. Και το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να φροντίζει να βλέπουμε κυρίως και αν γίνεται μόνο την καλή πλευρά του κάθε επαγγελματία και δι' του αστυνομικού. Απλώς και η ζωή του αστυνομικού είναι εξίσου σημαντική, έτσι, γιατί έχουν ακούσει τα πάντα. Γιατί να το δω. Όχι, δεν είναι. Δυστυχώς έχουμε φτάσει να επισημαίνουμε τα αυτονόητα τώρα εδώ πέρα. Μην πάρουμε ένα κομμάτι του διαδικτυακού. Είναι πολύ κακό όμως και αυτό, έτσι, το κομμάτι. Το οποίο επιχαίρει και γράφηκαν θηκαστικά πράγματα. Αυτό, μα γι' αυτό το επισημαίνω. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το θέμα. Νομίζω δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Εγώ θα έλεγα να περάσουμε τώρα στο φορολογικό. Να πω κάτι μόνο πριν από αυτό. Έλα, Μπάμπη. Είναι ευκαιρία. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Κάμερες παντού. Αυτό που έλεγε και κάμερες παντού. Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Όχι, όχι, συμφωνώ. Όχι, καλά, ναι. Γιατί... Αλλά θα συμφωνήσω και με τη Φόφη όμως. Διότι εδώ είναι σαφές ότι υπάρχουν κενά. Μπορεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό θα το συζητήσουμε. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, μπορεί να συμφωνήσει. Μπορεί να υπάρχει εντολή. Αλλά δεν γίνεται, να το πω πάρα πολύ απλά, ως ένας άνθρωπος που έχω κάνει πολύ ρεπορτάζ στο Ελεύθερο, η αστυνομία που είχε αναλάβει να φυλάξει ένα χώρο, να μην ελέγξει λίγο νωρίτερα να δει στις κερκίδες. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα εκεί. Εγώ ήμουνα νέο παιδί, θυμάμαι στο γήπεδο, για διάφοροι, μια μέρα πριν, μέσα σε τσουβάλια, μέσα και αφήναν τα πολεμοφόρα. Μα δεν ήταν όμως εδώ, αγώνας, έλεγχο. Το ρώτησα. Τώρα αυτό ο Μπάμπης Παπαναγιώτας, υποθέσουμε, είναι ταξίαρχος και λέει φύλαξη. Ο Παγάνης που είναι χαμηλότερος αξιωματικός, χαμηλόπαθος αξιωματικός, έχει πάει να ελέγξει. Το ρώτησα λοιπόν αυτό και λένε ότι υπάρχει μια διαβάθμιση. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, στο ΣΕΦ. Παράδειγμα, στο έτσι, όποιοι, γιατί εκεί, αυτό είναι. Εκεί γίνονται έλεγχοι. Αλλά σε κάποια αθλήματα όπως το βόλεϊ, το χάντμπολ, το τένις, χαμηλότερου επικινδυνότητας, εκεί και πράγματι δεν έγιναν έλεγχοι. Ναι, έπρεπε να τους θυμίσω. Δεν έγιναν έλεγχοι. Ότι σε παιχνίδι βόλεϊ, πάλι οι δύο ομάδες οι ίδιες γυναικών, το 2007 χάθηκε ο Φιλόπουλος στην Παιανία. Ναι. Έτσι, λοιπόν, που πάλι ήταν εκτός υψηλού ενός. Άρα δεν υπάρχει ένα κενό, υπάρχουν πολλά κενά. Δεν είμαστε εμείς που τα κρίνουμε το επιχειρησιακό κομμάτι. Φτάνουμε στην καταστολή της αστυνομίας. Έτσι, υπάρχει μια σειρά βημάτων τα οποία δεν τηρήθηκαν. Φοφή. Και ξαναφτάνουμε και λέμε νέα μέτρα, νέες αποφάσεις. Πού είναι το αποτέλεσμα? Ναι. Το θέμα είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Πάμε λίγο στο φορολογικό. Με 158 λοιπόν, ναι, πέρασε και πια αποτελεί νόμο του κράτους. Έτσι.
Ναι, με έντονη κριτική. Εμένα μου έκανε εντύπωση το εξής. Αυτό που είπε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ότι γκρίνιαζαν, φώναζαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των άρθρων. Κωστής Χατζηδάκης, το βράδυ. Ο Κωστής Χατζηδάκης. Το 50% ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη που σε 50% ΣΥΡΙΖΑ και 58% ΠΑΣΟΚ. Κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η δήλωση. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι η πρόθεση, η βούληση και η κινητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας του κάθε Υπουργείου για ένα νομοσχέδιο, για ένα σχέδιο νόμου το οποίο συζητείται στη Βουλή, θα είναι η συνένεση, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση. Το 58% δεν είναι η μεγαλύτερη συνένεση, είναι όμως ένα σημαντικό βήμα συνένεσης. Και για να υπάρξει συνένεση, πρώτα ο ισχυρός κάνει το πρώτο βήμα, το πρώτο και το καθοριστικό βήμα. Δεν θα πρέπει να λέμε, όχ, γκρινιάζεται, αλλά μετά το ψηφίζετε. Νομίζω ότι θα πρέπει ο στόχος είναι την επόμενη φορά να είναι τόσο σοβαρή η δουλειά η οποία παρουσιάζεται, που να έχει τη στήριξη και των άλλων κομμάτων. Εδώ όμως, για να είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε θέμα συνταγματικότητας. Βεβαίως. Δηλαδή, λίγο πριν να ψηφιστεί. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να αποσυρθεί ολόκληρη η μετάλληψη. Ολόκληρο το πακέτο των φορολογικών ρυθμίσεων. Εδώ, μπόστε με τη Μιλένα τα τελευταία Σαββατοκυριακά, αμφισβητούσε πάνω από το 70-80% της μεταρρύθμισης. Και έρχονται στο κοινοβούλιο και ψηφίζουν μισό και 58%. Εμείς θα τους ρωτήσουμε τους πολιτικούς συνέχεια μετά. Σωστά, αλλά άκουσα, συγγνώμη τώρα, Γιώργο, να σου πω, άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή που έλεγε ότι εμείς επί της αρχής διαφωνούμε, αλλά θα ψηφίσουμε 1, 2, 3, 4 από αυτά που θεωρούμε ότι είναι σωστά, σωστά βήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν υπάρχει καλή θέληση, πάντα υπάρχει λύση. Και βεβαίως να πούμε και το άλλο. Το νομοσχέδιο θα κριθεί στην πράξη. Μάλιστα. Το πόσο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τον έχουμε τον Κωνσταντίνο Καλογερά. Έχουμε πάντως την είδηση, την πληροφορία. Αφέθηκαν όλοι οι ελεύθεροι. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη. Άρα και οι 424 προσαχθέντες λοιπόν είναι όλοι ελεύθεροι. Να τολμήσω μια ερμηνεία πριν να δώσουμε το λόγο στον Μπάμπη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπόρεσε σε πρώτη φάση η αστυνομία να ταυτοποιήσει ή να συνδέσει το DNA ή αποτυπώματα που βρέθηκαν ενδεχομένως στην φωτοβολίδα με κάποιον από τους προσαχθέντες. Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον. Αυτό σημαίνει. Για το φορολογικό τώρα μια κουβέντα. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Εάν τελικά εφαρμοστεί, που θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, θα είναι η πρώτη φορά που ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσοστό φόρου από τους δημόσιους υπαλλήλους. Ναι. Αυτό έχει μια σημασία, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη. Δεύτερον, πράγματι υπάρχει ένα οξύμορο. Δεν μπορείς να λες ότι είναι αντισυνταγματικό ένα νομοσχέδιο και να ψηφίζεις το περισσότερο από το μισό του. Η συνένεση οφείλει και πρέπει να είναι πάντα ζητούμενο. Και θα το χρησιμοποιήσω αυτό και μετά στην κουβέντα, αν συζητήσουμε καθόλου και για τον Ερντογάν. Θα συζητήσουμε μετά. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να μην επιδιώκεται. Και οι κινήσεις που έγιναν έστω και την τελευταία στιγμή είναι πάντα ζητούμενο, ειδικά για μεγάλες αλλαγές. Αλλά είναι και ένα στοιχείο υποκρισίας αυτό. Να λες ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο και ξαφνικά να βρίσκεται κάποιος να ψηφίζει πάνω από το 50% των άρθρων του. Έτσι, γιατί υπάρχει η ουσία, υπάρχει και η διαδικασία. Πάντα ας μένουμε στην ουσία και η διαδικασία εξυπηρετεί συνήθως άλλους σκοπούς. Θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε κι άλλο γι' αυτό, αλλά πρέπει να πάμε και στον Ερντογάν για να προχωρήσουμε. Οπότε να ξεκινήσουμε με τη Φόφη. Συμπέρασμα. Πώς το συμπέρασμα ήταν. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα θετικό και ταυτόχρονα αναγκαίο βήμα το οποίο έγινε. Βεβαίως, πέρα από τις φωτογραφίες υπάρχει η ουσία την οποία θα τη δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό σημείο στην ιστορία η υπογραφή της διακήρυξης, έστω και αν είναι μια διακήρυξη αρχών μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια αν πράγματι η τουρκική πλευρά το εννοεί. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είμαστε σε μια νέα σελίδα, πραγματικά, και θα δούμε θετικά βήματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, ακόμα και για το μεταναστευτικό, ότι θα υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο ένας από την ελληνική πλευρά και ο άλλος από την τουρκική, να μπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση, είναι ένα σημαντικό βήμα πέρα από την εξωτερική πολιτική. Ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης του 20 το καλοκαίρι και πριν τον σεισμό στην Ανατολία με τους 50.000 νεκρούς, δεν σηκώναν το τηλέφωνο.
Δηλαδή τους καλούσαν από την Αθήνα, τους καλούσαν από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ, οι Τούρκοι, δεν απαντούσαν. Δεν είναι σημαντικό ότι αυτό θα αλλάξει. Αλλάζει. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ιστορική σημασία. Πολύ σημαντικό. Και στη μεγάλη εικόνα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το σύνολο των αντιδράσεων του Ερντογάν. Το γεγονός βεβαίως ότι μπήκε στο αεροπλάνο και δεν έσπευσε να κάνει άλλες δηλώσεις όπως είχε κάνει στο παρελθόν, διαφορετικού κλίματος και κύματος. Και να μην πάει στη Θαράκη. Αυτό πάλι ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ήταν θετική η συνάντηση των δύο με αφορμή το Ανώτατο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Νομίζω ότι φάνηκε και από τις δηλώσεις και από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήταν πολύ προσεκτικές και προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτό το θέμα, αν μη τι άλλο, φαντάζομαι θα ήταν φρόνιμο. Ναι, έχουμε δει στο παρελθόν, έχουμε δει στο παρελθόν πολλές κορώνες για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που δεν βοηθούν. Το αντίθετο. Μπάμπη, τι λες. Ναι. Να ξεκινήσω λίγο από την διακήρυξη. Η διακήρυξη που υπεγράφει δεν έχει νομική ισχύ. Έτσι. Αλλά έχει τεράστια, κατά γνώμη, πολιτική ισχύ. Εάν στραβώσει κάτι, δικαιούται απολύτως η Ελλάδα σε διεθνή φόρα και οργανισμούς να την επικαλεστεί την υπογραφή του Ερντογάν. Ένα. Δεύτερον, δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Μην έχουμε τέτοια απάτη. Τα προβλήματα είναι μπροστά. Αλλά δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την κουβέντα τους. Και εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ και από ό,τι μαθαίνω και αυτό και από πηγές κυβερνητικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στη Χάγη με το κάζους μπέλι ενισχύ και με το τουρκολιβικό μνημόνιο ενισχύ. Άρα, το λέω γιατί άκουσα χθες το βράδυ εδώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κύριου Κοντζιά στο Σεραφείο τον Κοντρώσο, να αντιμετωπίσει με πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία και εγώ θα έλεγα και μία δόση κινδυνολογίας το πώς ερμηνεύονται, γιατί επιδέχονται ερμηνείες πολλά από τα σημεία της διακήρυξης, ότι ξαφνικά πάμε σε ένα γενικευμένο πολιτικό διάλογο χωρίς τις διερευνητικές επαφές. Με υπάρχουν και κόκκινες γραμμές, προφανώς. Υπάρχουν και όλα για το θέμα. Και επίσης θα σας πω μία πληροφορία, η οποία είναι σημαντική κάτι μου και για το παρακάτω. Θα την βρούμε μπροστά μας. Η κυβέρνηση, είτε φυλάσσοντας τα νότα της, είτε από την πολιτική της βούληση, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε συμφωνίες μίζωνος σημασίας εάν δεν εξασφαλιστεί μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ένα συμπαγές εθνικό μέτωπο. Και καλά θα κάνει. Μην ξαναζήσουμε αυτό που έγινε στις Πρέσπες, εγκρυπτώ τα πάντα και ξαφνικά χρειάστηκε μια κυβέρνηση κουρελού με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και αποστάτες, όπως θα έλεγαν σήμερα κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Ποτάμι, από το ΠΑΣΟΚ, από τη ΔΙΜΑΡ, να σχηματίσουν μια συγκυριακή. Κυρίως εξαρτήλες, γιατί ο Πάνος Καμένος ήταν αναφαντών εναντίον, έτσι, ναι, κατά. Και βρέθηκαν τρεις βουλευτές του, οι οποίοι πήγαν. Θέλω να πω ότι βήμα-βήμα, έλεγχος, συμφωνία και προχωράμε. Δεν πάει να πει ότι λύσαμε τα προβλήματά μας και σε καμία περίπτωση δεν έχω την εκτίμηση ότι παραβιάστηκε οποιαδήποτε κόκκινη γραμμή. Και η Βίζα για τα 10 ελληνικά νησιά, έτσι, για τους Τούρκους. Πέρα από το ότι έχουν πλακώσει όλα τα νησιά τώρα και ζητάνε να μπουν στη Βίζα. Έχουν και άλλοι. Έτσι, ναι. Έχει και την εξής έννοια. Όταν ζητάς Βίζα από κάποιον, αναγνωρίζεις ότι έχει την κυριαρχία. Μπράβο, τα κυριαρχικά. Δεν ζητάς Βίζα από κάποιον που δεν είναι δικό του αυτό στο οποίο πας. Λοιπόν, θα σε δούμε αύριο. Κατά πάσα αυτόν. Τι κατά πάσα, γιατί μιλάς με γρίφους. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Φόφη. Εγώ, καλημέρα. Καλά. Είναι πάρα πολύ. Καλημέρα.